στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, που πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών, και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάση κυρίδος, και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Ευλογητός Χριστέ, ο Θεός ημών, ο Πανσόφος τους αγρίσκαν αγρίσας, και σήμερα είχαμε ένα απρόπτο εκεί πέρα, τα ηλεκτρολογικά μας πήραν φωτιά, αλλά εντάξει, έχει Θεός. Αφού ήμασταν εκεί και τους σβήσαν, πάλι καλά. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μεγάλη χαρά και ευλογία. Είναι μαζί μας ο πατήρ Αντύπας Νικηταράς, προηγούμενος της Ιεράς Μονής Πάτμου, του Αγίου Ιωάννου του Θολόγου. Δουλεύει αυτό? Δουλεύει κιόλας, ορίστε. Προηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο, πνευματικό παιδί του Αγίου Αμφιλοχίου του Μακρύ, του προσφάτως ανακηρυγμένου Αγίου της Εκκλησίας μας, και ένας άνθρωπος βέβαια που συναναστράφηκε και τον Άγιο, αλλά και πολλούς που τον συναναστράφηκαν πολύ περισσότερο από εκείνον, όπως ο θείος του πατήρ Παύλος, ο Νικηταράς, και έχει να μας πει πάρα πολλά πράγματα για έναν σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας, μεγάλο Άγιο, τον οποίο τον αγαπώ και εγώ ιδιαιτέρως, από σπόντα θα λέγαμε, γιατί είναι πνευματικό παιδί του Αγίου Νεκταρίου. Και ποιος δεν αγαπάει τον Άγιο Νεκτάριο? Όλοι τον έχουμε προστάτη. Οπότε παιδί του Αγίου Νεκταρίου, Άγιος Αμφιλόχιος, ο Μακρύς, ο Άγιος Γέροντας της Πάτμου. Ο λόγος στον πατέρα Αντύπα. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως, Γέροντα, που ήρθατε. Και αφινόμαστε στην ωραία σας ομιλία. Βλέπετε, κοιτάξτε, κάτι καλό δεν θα δοκιμαστεί πάντα. Είχαμε πειρασμό τώρα, πάντα όταν πάμε να κάνουμε κάτι καλό, να ξέρετε ότι κυροφυλαχτεί πάντα πειρασμό, να ξέρετε. Και σε εμάς και σε εσάς, να ξέρετε. Πάμε να κάνουμε ένα πραγματικό βήμα, ένα χιλιοστά να προχωρήσουμε μπροστά, και έρχονται χίλια κύματα εναντίον μας. Τους δικούς μας, τους φίλους μας, τους βάζει ο πειρασμός να αναντιωθούν όλοι, και πολλές φορές νιώθαμε να σαν να είμαστε σταυρωμένοι μόνοι μας πάνω σε ένα σταυρό και ο άλλος να μην μας δίνει σημασία. Αλλά να τα παρερχόμαστε, είδατε τι ωραία που τα παρέδειξε ο πατήρ Γιώργιος. Το παρήλθε, πήραμε μια φωτιά. Λέω και δόξα τω Θεώ, γιατί ίσως αυτή η ώρα είναι ευλογημένη που την κάνετε τη σύναξη, γιατί για φανταστείτε τώρα να μην γινόταν τη σύναξη. Θα έπαιρνε φωτιά ο ναός, θα είχαμε φοβερό πρόβλημα. Αλλά για να γίνεται η σύναξη αυτή την ώρα, γίνεται. Ήταν εκεί οι πατέρες, το οποίο τα του πήραμε του σύνδεση, με την πυροσβεστική σβήση αμέσως, θα ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική κτλ. Γι' αυτό πολλές φορές, κοιτάξτε να δείτε, θα δείτε και σήμερα αφηνιάζει ο διάβολος εναντίον μας. Αφηνιάζει εναντίον του γένους, αφηνιάζει εναντίον του ελληνισμού, εναντίον της ορθοδοξίας. Αλλά εμείς δεν πρέπει να χάνουμε το θάρρος μας, αλλά ούτε και όμως να αντιμετωπίζουμε τα πρώτα θέματα αυτά με φανατισμό, με κακίες, με αντιπάθειες, με μνησικακίες. Δεν είναι σωστή αντιμετώπιση. Και αυτό μας διδάσκει και ο Άγιος Γέροντας όταν αντιστάθηκε εναντίον του φασισμού, εναντίον της δημοκρατίας κατά τα χρόνια
τα οποία είχαν καταλάβει τα δωδεκάνησα, όπως ξέρετε, από τα 12 μέχρι το 40 περίπου. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν όλα αυτά τα γεγονότα μας δίνουν και εμάς ένα μάθημα να προσέχουμε πώς θα αντιμετωπίζουμε και την πιο δύσκολη κατάσταση. Πρωτίστως βέβαια είναι τα πάθη μας, να ξέρετε, και μετά δευτερεπώντας είναι και ο διάβολος, ο οποίος βρίσκει χώρα και αφορμή να ισορροπήσει εναντίον μας, να μας κατασπαράξει, να μας καταπατήσει, να μας διαλύσει, να χάσουμε ό,τι πνευματικό κάνουμε όλη τη βδομάδα ή τόσα χρόνια ή τόσο καιρό. Σήμερα λοιπόν, με τη χάρη και την ευλογία του Θεού, είχα στο λογισμό μου να σας πω, δεν θα φύγω από το λογισμό αυτό, γιατί με τον πολεμά πολύ ο πειρασμός από χθες και πιστεύω ότι πρέπει να σας το πω. Θέλω να σας πω πώς εμείς γνωριστήκαμε, τι μας συνδέει με τον Γιώργο πριν προχωρήσω στο θέμα μου, με τον Άγιο Αμφιλόχιο. Εμείς γεννηθήκαμε στο εξωτερικό. Οι γονείς μου μετανάστες με το κύμα του 55, όπως θα θυμάστε, μερικοί μεγάλοι, μερικοί θα έχετε διαβάσει. Έφυγε ένα μεγάλο αριθμό Ελλήνων και πήγαμε στην Αυστραλία. Εκεί λοιπόν μεγάλωσα. Με νουθεσία, κύριε μητέρα μου, ήταν πολύ ευλαβής άνθρωπος και ήταν από κοριτσάκι του Δημοτικού εξομολογήτως στον Άγιο Γέροντα τον Αμφιλόχιο. Οπότε καταλαβαίνετε και εκείνη, ας πούμε, τι είχε να μου μεταδώσει και τι μου μετέδιδε από τη μικρή μου ηλικία μέχρι που εκοιμήθη προ-τριετίας-τετραετίας. Ο Γέροντας ήταν καθοριστικός παράγοντας στην εν γέννη συμπεριφορά της και πνευματικότητά της και στην εν γέννη και δικιά μας παιδαγωγική. Ας πούμε, ποια μητέρα το έκανε, ας πούμε, να λέει μέσα στο σπίτι δεν θα μιλήσετε αγγλικά. Είτε ένα απογορευμένη ζώνη. Εδώ θα μιλάτε ελληνικά. Δεν φάγαμε κρέας, μας νίστευε όλες τις μεγάλες νηστείες. Δεν έμπαινε το κρέας στο σπίτι. 40ήμερο. 15 Αύγουστος, μεγάλη Θεσσαλονίκη. Έκλεινε την τηλεόραση. Ξέρετε, τότε ήταν όλα τα έργα. Ήταν η Λάση, η σειρά της Λάση, ήταν η σειρά του Ζωρό. Ήταν τα συγκροτήματα, τότε θυμάστε, το οι Beatles. Λοιπόν, είχε ωραίες εκπομπές και μίλησε. Τότε δεν υπήρχε ούτε πολλά κανάλια, ακόμα και στην Αυστραλία. Και ήταν πολύ θελκτικά, ας πούμε. Εκείνα τα χρόνια αυτά ήταν, μην βλέπετε τώρα που βαριέσαι, αλλά και πάλι λυσάμε βέβαια πολλές φορές πολύ, αλλά εκεί, εντάξει, ήταν πολύ θελκτικά. Λοιπόν, έβαζε όμως η μητέρα μου το χέρι της και έκλεινε την τηλεόραση, τουλάχιστον 1-2 φορές την εβδομάδα, και τι έκανε, ξέρετε, μας έπιασε και μας διάβασε σε ένα ψάρι. Μας διάβασε από την Καινή Διαθήκη. Θα μου πείτε γιατί σας τα λέω, σας τα λέω διότι την παιδαγώγησε ο γέροντας για να συμπεριφερθεί έτσι κατά Θεόν με αυτό το πνεύμα, το οποίο πρέπει να έχετε κι εσείς οι γυναίκες, γιατί η γυναίκα στηρίζει την πνευματικότητα της οικογένειας. Και να μην το βάζετε κανένα, μην γίνεστε πολύ συναισθηματικές, να είστε λίγο πιο δυνατές. Γι' αυτό σας τα λέω τώρα όλα αυτά. Και ο Γέροντας παιδαγωγούσε όμως και τους κοσμικούς και τους μοναχούς και τις μοναχές, προσπαθούσε να περάσει την ευλάβεια προς τον Χριστό, προς το πρόσωπο του Χριστού, το σεβασμό προς το πρόσωπο του Χριστού, την πάλη εναντίον των παθών, την ανωτερότητα, το σεβασμό, την αγάπη προς τον Χριστό μας, ιδίως τον Χριστό. Γι' αυτό και στους λαϊκούς και στους κοσμικούς ανθρώπους συνιστούσε την ωραία προσευχή, να ξέρετε. Ο Γέροντας ήταν θειασότης στην ωραία προσευχής. Και εμείς στην Πάτμο χτίσαμε ένα εκκλησάκι μετά ο θείος μου, που ήταν το πρώτο πνευματικό παιδί και για το οποίο θα σας μιλήσω κάποτε. Ήθελε να χτίσει σε ένα οικογενειακό μας κτήμα τον Άγιο Λουκά, επειδή υπήρχε ένα νησάκι, μια βραχονιστήτα πέντε και υπήρχε ένα όσο Ευαγγελιστό Λουκά. Και του λέει ο Γέροντας, Πάτερ Παύλε, μην χτίσετε τον Άγιο Λουκά. Χτίσε τον Άγιο Νεκτάριο, γιατί ακούτε τώρα κάτι πολύ δυνατό. Γιατί από τον Δεσπότη έμαθα την ωραία προσευχή. Ακούτε. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το συλλάβετε αυτό. Ποιος λέει σήμερα, ή πνευματικός, ή παπάς, ή καλόγερος, ή λαϊκός ευλαβής,
ότι εγώ έμαθα την ωραία προσευχή. Ποιος μπορεί να το πει αυτά τα πράγματα, την ωραία προσευχή, την έμαθα από το Θεσπόλτη. Έτσι λοιπόν αυτό ήταν ο λόγος και έτσι έκτισε ο Γέροντας ο Παύλος, ο Μακαριστός, έκτισε τον Άγιο Νεκτάριο, το οποίο σήμερα το έχουμε σε χαστήριο και ερνάζεται σαν σάγγελί όπως είναι τα κελιά στο Άγιο Όρος, έτσι με αυτό το τύπο ανήκει, το έχουμε γράψει στο μοναστήρι. Και εκεί και εγώ σήμερα εφησυχάζω και εκεί ασχολούμαι με τη μελέτη και προσπαθώ να έρθω κι εγώ σε αυτόν σαν τον Άσοτο, αλλά ο Άσοτος ήρθε σε αυτόν πιο γρήγορα, εγώ αργώ πολύ. Λοιπόν, και έτσι προσπαθώ κι εγώ να πλησιάσω τον Χριστό, να δω τα χάλια μου τα εσωτερικά, να μνηστώ και να παραδειγματίζομαι από αυτά που μας δίδαξε ο Γέροντας και από αυτά που έδωσε ως παρακαταθήκη και στους κατά σάρκα συγγενείς μου και στους κατά πνεύμα συγγενείς μου. Έτσι λοιπόν, ας προσχωρήσουμε. Λοιπόν, και έτσι ερχόμενοι λοιπόν από την Αυστραλία να ολοκληρώσω αυτό το θέμα, το εισαγωγικό, με έπαιρνε η μητέρα μου όταν πήγαινε, γιατί πήγαινε και εξομολογείται λίγο πιο τακτικά. Δεν πήγαινε κάθε σχόλη και γιορτή, όπως πάμε περισσότεροι, Χριστούγεννα και Πάσχα. Εκείνη πήγαινε, πρέπει κάθε μήνα, κάθε δύο μήνες, πήγαινε και εξομολογείται. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση. Ο Πάτερ Γιώργη του τα έλεγε η μητέρα μας που αφού θα πει τις αμαρτίες της, γιατί πάνε μερικοί και εξομολογούνται και δεν λένε τις αμαρτίες τους. Τι έκαμε η πεθερά μου, τι έκαμε η νύχη μου, τι έκαμε η και λέμε όλα τον Πέρις, πλήν εκτός από τα δικά μας. Είναι ένας μεγάλος πειρασμός και αυτό, ένα μεγάλο σφάλμα το οποίο πρέπει να το διορθώσουμε. Λοιπόν, πρέπει να βάζουμε κάτω τον εαυτό μας, τον εσωτερικό και να τον χτυπάμε σαν χαπόδι. Και ιδίως ενώπιον της εξομολογήσεως δεν είναι ωραίο πράγμα. Ας πούμε να νιώθουμε εμείς ότι οι άλλοι φταίνε και εμείς δεν κάναμε τίποτα. Εμείς είμαστε οι αθώες περιστέρες. Και ούτε είναι εξομολόγηση αυτή. Καλύτερα να μην πάμε, είναι παιγμός πιστεύω. Αλλά προσέξτε όμως πώς πρέπει να εξομολογούμε, πώς ο Γέροντας εξομολογούσε. Πρώτα-πρώτα έλεγε τα αμαρτήματά του προσεχόμενος. Μετά ήθελε να συζητήσει μερικά δύσκολα οικογενειακά θέματα. Ας πούμε, έχω τον τάδε πειρασμό με τη γειτόνισσα. Έχω τον τάδε πειρασμό με τον άντρα. Έχω τον τάδε πειρασμό με το παιδί. Αφού πρώτα κάνεις την αυτοεξέτασή σου, μετά θα πεις τα του περιβάλλοντός σου τι πειρασμούς αντιμετωπίζεις. Εκεί λοιπόν έχεις τον διάλογο, φωτίζει και ο Θεός τον πνευματικό μας. Κάτι θα μας πει, κάτι θα μας συμβουλεύσει, κάπου θα μας τρενάρει, κάπου θα μας ισορροπήσει κτλ. Μετά υπάρχει και ένα άλλο τρίτο στάδιο. Θα πούμε και αυτά που σκεφτόμαστε. Αλλά αυτά όμως ο Γιώργος δεν τα έκανε, ας πούμε, εξ ανάγκης και νόμου. Τα έκανε με μια φυσικότητα, με ένα πολύ φυσιολογικό τρόπο, ας πούμε. Και πολλές φορές συμμετείχε εκείνος, έλεγε, παιδί μου, πώς πας, προσέχεις τα πάθη σου, προσέχεις. Δεν κατέλεγε, προσέχετε, δεν τα ισοπαίδωνε ο Γιώργος. Προσέξτε, γιατί άλλο να οικονομεί τα πράγματα και άλλο να ισοπεδώνει ο πνευματικός. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο διάβολος είναι άγγελος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το άσπρο είναι μαύρο. Δεν το έκανε ο Άγιος αυτό το πράγμα που το κάνουμε εμείς πολλές φορές σήμερα. Επειδή μας λείπει η διάκριση. Όχι, το άσπρο είναι άσπρο, το μαύρο είναι μαύρο. Η αρρώστια είναι αρρώστια, η υγεία είναι υγεία. Πρέπει να είμαστε λίγο ξεκάθαροι. Ας πούμε και κάτι άλλο, ας πούμε, που ήταν πολύ αυτό. Γιατί σας τα λέω, γιατί ήταν ο Γιώργος αναζωπήρωση την εξομολόγηση στην ελλαδικό χώρο. Γι' αυτό θα σας κάνω όλη αυτή την εισαγωγή. Την οποία, ας πούμε, την γεύθηκε βιωματικά και η μητέρα μου από κοριτσάκι, μικρό παιδί, μέχρι που εκοιμήθηκε ο Γιώργος μέχρι το 70. Και επίσης, ας πούμε, κάτι άλλο πολύ εντυπωσιακό για την εξομολόγηση. Ας πούμε, πολλές φορές ρωτούσε, παιδί μου, έλεγε, Ρινό, έτσι ήταν το υποκοριστικό της μητέρας μου. Τη ρωτούσε ο Γέροντας, έχω στο λογισμό μου, παιδί μου, αυτό το... Ακούτε, Γέροντα, παιδί μου. Έχω στο λογισμό μου αυτό το θέμα, της λέει ο Γέροντας. Εσύ τι λύση θα έδινες, ακούτε, πάτερα μου. Και λέει, κάνε, Γέροντα, τώρα εγώ θα σε λέει, Γέροντα, είμαστε καλά, εγώ θα σας απαντήσω. Θα σας πω, ναι, παιδί μου, θέλω να ακούσω τη γνώμη σου. Να μου πεις και εσύ, αφού είχαν προχωρήσει τα υπόλοιπα, να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου, πώς το βλέπεις το θέμα. Βλέπετε, αυτή είναι η ταπείνα σας και η αγάπη και η επικοινωνία. Δεν είναι ο άλλος πελάτης, δεν είμαστε ψυχολόγοι με ψυχασθενή. Είναι το παιδί μας, ο προσερχόμενος που έρχεται. Και στο παιδί μας αναποθέτουμε και το πρόβλημά μας και το θέμα μας και την πίκρα μας και τον πόνο μας. Αφού το βοηθήσουμε και το ισορροπήσουμε,
Όταν δουλεύουμε κι εμείς, γιατί για να έχουμε αυτή την επικοινωνία. Ακούτε σοφία, ταπείνωσης και μεγαλείο ψυχής. Και η μητέρα μου με σεβασμό μετά απαντούσε στον Γιώργο και του έλεγε, ας πούμε, τη γνώμη της. Λοιπόν, προχωρούμε. Πηγαίναμε λοιπόν. Με πήρε και μένα όταν πρωτοπήγαμε, πήγαμε το 68. Τι να σας πω, ότι πηγαίναμε από την κόλαση, από τον παράδεισο στην κόλαση. Δεν υπήρχαν τίποτα, ούτε ντουζιέρες, ούτε μπανιέρες, ούτε εμείς μαθημένες. Πήγαμε σε μια κατάσταση που ήταν, ας πούμε, προσήγηκε το τριτοκοσμικό χώρο. Εμείς στεναχωρηθήκαμε και κουραστήκαμε, αν και δεν θέλαμε να πάμε, ας πούμε, στην Πάτμο. Η μητέρα μου έλεγε, ας ακούω τις καμπάνες του Μοναχριστού και του Σαββατοβράδου και ας πεθάνω. Και μετά έλεγε, είχε και τον καημό να πάει να ξυμολογείται στο γέροντα. Που της έλειπε ο γέροντας. Λοιπόν, την πρώτη φορά που πήγαμε, λοιπόν, ακούτε να δείτε. Εγώ ήμουν μικρός τότε, εντάξει, ήμουν πριν 5 ετών όταν πήγαινε. Λοιπόν, πήγαινε το, είχε ένα τραπεζάκι. Τα δικά του πνευματικοπαίδια στο τέλος της ζωής του γέροντας, τους έλεγε ανεβείτε στο κελί, λέγανε οι αδερφές, για να μην κατεβαίνει ο γέροντας στα σκαλιά και να τα ανεβαίνει. Εκεί η μητέρα μου και όσα παιδιά εξομολογούσε από μικρά, ο γέροντας και οι αδερφές ανεβαίνανε πάνω στο κελάκι. Είχε ένα τραπεζάκι καλή ώρα έτσι ο γέροντας και εγώ πήγαινα και έπιανα στο γέροντα τα πράγματα. Και μου λέει η μητέρα μου, κάθεσε ήσυχα, γιατί όταν πάμε σπίτι θα τις μαζέψει. Τα ακούει ο γέροντας και λέει, ας το παιδί ευλογημένο. Έτσι, ας το παιδί να παίξει. Λοιπόν, φωνάζει την αδελφή Εφροσύνη που έγινε μετά και εγωμένη και της λέει, πάρε το παιδί και πήγαινε το μία βόλτα. Αλλά τι βόλτα, λέει, κάνε το έτσι να δει, γιατί αυτό μία μέρα εδώ θα διαφεντεύσει. Κοιτάξτε, και δηλαδή και τι ήταν, ας πούμε, εγώ πιστεύω ότι προείδε ο γέροντας μετά την, που ανέλαβα την Οικουμενία και την Εξαρχία της Πάτμου για αρκετά χρόνια. Και ίσως το πρωί, γιατί ήταν υπό την ευθύνη μου και ο Ευαγγελισμός, την πνευματική μου δικαιοδοσία, ας πούμε, εκ της θέσεως αυτής. Λοιπόν, μία άλλη φορά ο γέροντας, σας την έχω φέρει και εδώ, την τελευταία μας συνάντηση, να σας πω τις άλλες, είχαμε και άλλες συναντήσεις, αλλά δεν τις θυμάμαι, δεν τις συγκράτησα τις υπόλοιπες συναντήσεις, αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά την τελευταία, που πρέπει να ήταν τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου. Μάλλον πρέπει να ήταν, γιατί ο γέροντας κοιμήθηκε Απρίλιο του 1970 και πηγαίνοντας λοιπόν στο κρεβατάκι του πάνω, είχε μία στρογγυλή κονίτσα που θα σας τη δώσω, την έχω φέρει και αυτά την προσκυνήσετε μετά, στο κρεβάτι του κρεμασμένη, στο κρεβάτι του. Και την πηγαίνει από το κρεβάτι του και μου την δίνει και λέει πάρτε, είναι ο Άγιος Αθανάσιος Αθωνίτης και η Παναγία και το Ριάκι, αλλά είναι η αναμνηστική εικόνα της Κυλιετίδος, αν θυμάστε, αν ξέρετε, που είχαν κάνει το 1962 στη Μεγίστη Λαύρα, του Αγίου Όρους. Και μου τη χάρισε αυτή την εικόνα και τη φύλαξα ως κοιμήλιο και την έχω μαζί μου πάντα και συνεχόμενα, έτσι, την έχω πάντα μαζί μου, την είχα από μικρό παιδάκι. Και επίσης και κάτι άλλο, ας πούμε να σας πω τώρα και κάτι άλλο, πώς έτσι με συγκινούν μερικά πράγματα. Εγώ τόσα χρόνια λείψανο, Άγιο λείψανο, δεν ζήτησα από τον Ευαγγελισμό. Δεν ήθελα να νομίζω, επειδή εκθέσεως εγώ επιβάλλω και παίρνω, θα μπορούσα να πάρω ένα πολύ μεγάλο τμήμα λειψάνων, λόγω ευλάβειας, λόγω ότι ήταν ο πνευματικός μας και τα λοιπά, και δεν πήρα καθόλου. Αλλά ο γέροντας, ο μακαριστός ο γέροντας Παύλος, είχε ένα τόσο κομματάκι, το οποίο σας το έχω φέρει να το προσκυνήσω, και αυτό το έχω εγώ ως κοιμήλιο, και έτσι το έχω γι' αυτό, βλέπετε, χωρίς να πάρω και να πω και να τα ζητήσω, εγώ ήταν όλα μόνα τους. Και κάτι άλλο που ήταν απίθανο. Πώς συνδέομαστε, ας πούμε. Εκοιμήθη στο μοναστήρι μια φορά, εκοιμήθη προετών ο πατήρ Γιώργης, ένας έγκαμος καλός κληρικός, που ερχότανε και έπιαλε στο μοναστήρι και είχε ένα κελί που ήταν που είχε ο ηγούμενος, γιατί ερχότανε και έψαλε αριστερά. Ήταν πολύ καλός ψάλτης και μάλιστα είχε και το παραδοσιακό πατημιακό ήχος. Εκοιμήθη ο μακαριστός και μας λέει ο ηγούμενος τότε. Εμείς ήμασταν νεαροί. Λέει, πάτε τώρα, είχε μία στίβα πετραχίλια, 10 πετραχίλια. Και μου λέει, πήγαινε και εσύ πάρε ένα πετραχίλια από εκεί ευλογία να το πάρεις το έχεις στο κελί σου. Λέει, ευχαριστώ πάω. Όλοι λοιπόν, εγώ πιάνω ένα πετραχίλι από εκεί. Από τη μία στίβα 10 πετραχίλια. Έρχεται μετά ο γιος του, που είναι παπά, και μου λέει, τι πήρες εσύ.
Άλλο να σου δείξουν αυτό το πετραχύλι. Λέει, το ήξερες. Λέω, τι να ξέρω, δεν το ξέρω. Αυτό το πετραχύλι είναι το γεωδαμφύλλο. Γιατί πήγα να σκίσω το γαλόνι. Να πάρω το γαλόνι, γιατί ήταν πολύ ευτελέστατο το ήχασμα. Και δεν άφησε ποτέ. Μου λέει, άφησε το κάτω γρήγορα και είναι το γεωδαμφύλλο και αυτό το πετραχύλι. Και κοιτάξτε τώρα, 10 πετραχύλια και να πιάσω το πετραχύλι που ήταν του Αγίου Γεώργου Σταυρουλίου. Και έτσι λοιπόν μου στέλνει και αυτό το δώρο. Καταλάβατε. Και έτσι και άλλα πολλά βέβαια τα οποία με έχουν συγκινήσει πριν αγιοκαταταχθεί ο Γέροντας όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε, ας πούμε, ότι δεν μας αφήνει, ας πούμε, η επίβλεψή του, η μέρημνά του, η αγάπη του, είναι κοντά μας, δεν μας αφήνει και η προσευχή του. Λοιπόν, αλλά ας πούμε δύο λόγια τώρα, ας αρχίσουμε τώρα λίγο πιο συστηματικά, να σας πω δύο πραγματάκια για τη ζωή μου στα γρήγορα και μετά να συνεχίσουμε χωρίς χειρόγραφο. Ο Άγιος λοιπόν Αμφιλόχιος γεννήθηκε στην Πάτμος 13 Φεβρουαρίου του έτους 1889 από ευλαβεστά τους γονείς τον Εμμανουήλ Μακρύ από τους Λειψούς και την Ειρήνη Γαλάνη από την Πάτμο και έφερε το όνομα Αθανάσιος. Το έτος 1906, σπρωγμένος από θείο πόθο και αγάπη προς τον Κύριο σε ηλικία 17 ετών, εισέρχεται δόκιμος στην Ιερά Μονή της Πάτμου του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού. Διακρίνεται για το ζήλο και την κατά Θεό προκοπή και αυτό το έτος, το ίδιο έτος, στις 23/8, στις 9 μέρα της Παναγίας, κήρεται ερασοφόρος μοναχός, μετανομαζόμενος Αμφιλόχιος προς τιμήν του αναδόχου του Πελουσίου Αμφιλοχίου, όπου εφησύχαζε ως ασκητής στο λιβάδι των καλοκαίρων της Πάρνη. Στις 23 Μαρτίου του 1913 κήρεται μεγαλόσχερος στο Ιερό Ησυχαστήριο του Απολλών. Το 1919 χειροτονείται διάκονος στον Ιερό Ναό της 27 Ιανουαρίου στον Άγιο Νικόλαο της Νήσου Κό. Στις 23 Απριλίου του ίδιου έτους χειροτονείται πρεσβύτερος στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος. Και να σας πω τώρα, ότι πήγε να χειροτονηθεί στην Κό μαζί με έναν άλλον διάκονο και είχε αποφασίσει η σύναξη, η γεροντία της Μονής, να χειροτονηθεί ο μένος πατήρ Αμφιλόχιος διάκονος, ο δε πατήρ Γεράσιμος τότε, να χειροτονηθεί πρεσβύτερος. Ακούτε τώρα, καθοδόν που πηγαίνανε λοιπόν στο πουλί, λέει ο γεροντός τον πατήρ Γεράσιμο, λέει, αδερφέ μου, άκου να σου πω, εγώ δεν είμαι άξιος να γίνω διάκονος. Θα φύγω, του λέει, να πάω στο Ιεροσόλυμα να προσκυνήσω. Δικαιολόγησέ με. Πίστευε, το πίστευε ακράδαντα ότι δεν είναι ικανός και άξιος να γίνει διάκος. Και το είχε πάρει απόφαση να μην γίνει ούτε διάκος ούτε παπάς, να παραμείνει ένας απλός μοναχός. Θα σας πω όμως μετά ποιος τον έπεισε και γιατί μετά αποδέχθηκε, ενώ είχε ήταν πάνω από 30 ετών, γι' αυτό τον κάνανε γρήγορα σε ένα χρόνο μετά και διάκος και παπά. Παρέμεινε λοιπόν, μοναχός παρέμεινε. Έφυγε λοιπόν και πήγε στο Ιεροσόλυμα προσκυνητής και να γίνει χατζής, όπως λέγαμε και όπως το λέμε και μέχρι σήμερα, δεν το ξέρετε. Λοιπόν, στη συνέχεια, στις 23 του ίδιου έτους χειροτονείται πρεσβύτερος στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος. Θα επανέλθω σε αυτό το θέμα μετά. Στο βαθύ της Σάμου, προς πνευματική του ωφέλεια, επιδιώκει τακτική επικοινωνία με εναρέτους εσυχαστές που εγκαταβιώνουν στην Πάτμο, όπως ο ασκητής Θεόκτιστος, ο οποίος λέει παράδοση ήταν επίσκοπος στη Μικρά Ασία και απέθεσε το γομοφόριό του και είπε «Ο σώσα σε αυτόν σωθεί το». Ήρθε και ασκήτεψε στα πιο δύσβατα και δύσκολα μέρη της Πάτμου, καθώς και σε ένα νησάκι στην Άνυδρο που δεν έχει ούτε νερό αυτό το νησί, είναι σχεδόν πέτρα, δεν φύγεται, ούτε πόρτο φύγεται και ούτε τίποτε. Και είναι και μάλιστα είναι αρκετά μίλια, ας πούμε, από την Πάτμο. Για να πας είναι λίγο δύσκολο και έχει πάντα και φουρτούνα, έχει κύμα εκεί. Το 1914 ασθενεί και μεταβαίνει στην Αθήνα και πάει στην Αίγινα, ευκαιρία λοιπόν μεγάλη, από εκεί και συνδέεται πνευματικά με τον Άγιο Νεκτάριο. Για τον Άγιο Νεκτάριο και το 11, συγγνώμη, δεν το έχω γράψει εδώ πέρα, το 11 πηγαίνει προσκύνημα στο Άγιο Όρος. Και εκεί γνωρίζει τους Δανιηλαίους και ο Δανιηλαίος του είπε για τον Πενταπόλεος. Και από εκεί, αφού μίλησε και μερικούς ασκητές για τα πνευματικά, εφέλθη η καρδιά του να γνωρίσει τον Πενταπόλεος. Να δει ποιος είναι αυτός ο δεσπότης
που μιλάνε με τόσο θαυμασμό ακόμα και ασκητές και ιδίως και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Και έτσι λοιπόν, από τότε του γεννήθηκε. Μόλις λοιπόν αρρώστησε το 14, ο Γέροντας πηγαίνει λοιπόν και βρίσκει τον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα. Εκεί γίνανε όλες οι ανατροπές. Η πνευματικότητα, το ήθος, η προσευχικότητα αλλά και η προσωπικότητα του Αγίου Νεκταρίου ήταν ικανά να αλλάξουν πάρα πολύ, να μεταμορφώσουν τη ζωή του. Και ιδίως να ξέρετε ότι εκείνος τον έπεισε να γίνει διάκος και παπάς. Ο Άγιος Νεκτάριος επέμενε, του λέει όχι θα γίνεις. Και το έκαμε σαν θέμα υπακοής μετά στον Άγιο Νεκτάριο. Του λέει και διάκονος θα γίνεις και παπάς θα γίνεις. Και έτσι λοιπόν γι' αυτό μετά χειροτονήθηκε, εύσημα χειροτονήθηκε. Στη συνέχεια θέλω να σας πω ότι από εκεί βέβαια όλη αυτή η συναναστροφή με τον Άγιο Νεκτάριο, την οποία θα την εξετάσουμε μετά και θα τη δούμε, ήταν ότι αναζωπυρώνει, μαθαίνει την ωραία προσευχή. Μαθαίνει τα του κοινοβιακού βίου. Μαθαίνει τα της εξομολογήσεως. Μαθαίνει τα του ελληνισμού και την ισορροπία μεταξύ ελληνισμού και χριστιανισμού, διότι και αυτό θέλει ισορροπία το θέμα. Δεν γινόμαστε ούτε φανατισμένοι εθνικιστές, αλλά ούτε και αδιάφοροι Έλληνες. Εντάξει, βαντίζουμε πάντα μία μέση οδό, όπου σεβόμαστε τον πολιτισμό μας, γιατί διεικόνισε τον χριστιανισμό, και θα δείτε όταν έχουμε άλλη φορά, αν ξανασυναντηθούμε, θα πούμε πώς έβλεπε ο Γέροντας αναλυτικά, πώς αντιστάθηκε στους Ιταλούς, χωρίς να σηκώσει όπλα, ήταν ένας τρόπος, εγώ πιστεύω, ανωτερότητος ορθοδοξίας με ανωτερότητας πολιτισμού ελληνικού. Αυτός ο συνδυασμός έγινε και γι' αυτό ήταν ο πρώτος, ξέρετε, που για να αντιμετωπίσει και να αντισταθεί στην αιτωλοκρατία, τι έκαμε ο Γέροντας. Ο πρώτος που ίδρυσε κύκλους και κατηχητικά ήταν ο Γέροντας Αμφιλόχιος. Το 1918. Γιατί δηλαδή το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Ιδρύει τα κατηχητικά και τους κύκλους ομιλιών, των πατερικών κειμένων ιδίως, για να μην αποξενωθεί ο λαός από την Ορθοδοξία και από τον Ελληνισμό. Με αυτά τα δύο μέσα ο Γέροντας, πολιτιστικό το τρόπο, προσπαθεί να συγκρατήσει τον Ελληνισμό στα Δωδεκάνησα. Γι' αυτό και μετά θα προθυμοποιηθεί να αναλάβει τα 150 ορφανά και να αρχίσει να γίνεται και προστάτης των ορφανών, όπως θα σας πω. Στη συνέχεια, τι κάνει ο Γέροντας. Ο ίδιος μαθαίνει παλαιογραφία από μόνος του. Αντιγράφει τους κώδικες Βασίλειο Γρηγόριο τους πατέρες, τα στέλνει στις πνευματικές του κόρες που ήταν δασκάλες τότε, και αυτές με τη σειρά τους έκαναν τους κύκλους των κοριτσιών, των κυριών κτλ. Και στη συνέχεια βάζει τις δασκάλες, επειδή μετά το 1924, θυμάστε ποια συνθήκη είχε γίνει στο Παρίσι. Τον Σεβρών, η συνθήκη. Αρχίσανε, μετά τη συνθήκη των Σεβρών, αρχίσανε να είναι πιο αυταρχικοί και πιο φασίστες οι Ιταλοί, και επέτρεπαν μόνο 2 ώρες να διδάσκεται η ελληνική γλώσσα. Εν τω μεταξύ είχαν πάρει το ορφανοτροφείο της Ρόδου, το οποίο είχε 150 ορφανά, και εκεί μέσα οι σουόρες, οι καλογριές, οι καθολικές, τα δηλητηρίαζαν τα παιδιά εναντίον της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Και έλεγαν ότι μένει η Ορθοδοξία είναι για τους αγράμματους, ο δε Ελληνισμός είναι για τους γύφτους, διότι εμείς εκείνη την εποχή δεν είχαμε, για να πούμε και την αλήθεια, δεν είχαμε το πολιτιστικό επίπεδο που είχαν οι Ιταλοί. Αυτοί ήταν πιο πολιτιστικά, πιο εξελιγμένοι. Αυτό έθελγε και τα παιδιά και τους δικούς μας και το λαό μας. Το έθελγε γιατί βλέπουν ότι υπάρχει μια ανωτερότητα. Τους έθελγε αυτό. Και τώρα, καταλαβαίνετε στα παιδιά τώρα να λες που δεν έχουν κρίσει ούτε γνώση ότι ας πούμε και η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός είναι για τους γύφτους και για τους αγράμματους. Και αυτά τα επιχειρήματα μου που έχει ο Άγιος Μιχαλοπόλεος στην Τσεχία και στη Σλοβακία, μέχρι σήμερα οι Ιουνίτες παίρνουν αυτά τα επιχειρήματα εναντίον των Ορθοδόξων. Μέχρι τώρα. Γι' αυτό όταν απελευθερώθηκαν τα Δωδεκάνησα και τότε ο διοικητής της Δωδεκανήσου τον κάλεσε
να αναλάβει το ορφανοτροφείο. Καταλαβαίνετε τι θα γινόταν αν παρέμειναν οι Ιταλοί. Αυτοί θα γινόντουσαν γενίτσαροι. Θα τους παίρνανε τα παιδιά όλα αυτά, θα τα σπουδάζανε στη Ρώμη, γιατρούς, Ιταλούς, και τα, γιατρούς, δικηγόρους κτλ. Αυτοί μετά θα γύριζαν πίσω στη Ρόδο, θα πλενόντουσαν στα Δωδεκάνησα και είχε αρχίσει ήδη η κατάληψη της Ιταλίας στα Δωδεκάνησα. Λοιπόν, οικονόμησε όμως ο Κύριος, που πάντα μας σώζει το ελληνικό γένος, να υπάρχει ο Γέροντας Αμφιλόγιος και να έχει πνευματικές του κόρες, τότε τις πιο μορφωμένες κοπέλες που ήταν και δασκάλες στα Δωδεκάνησα. Στην Κο, στην Κάλυμνο, στη Λέρο, στη Ρόδο, στην Πάτμο. Και κατά τη διάρκεια, να σας πω τώρα, της Ιταλοκρατίας, έκαμε κάτι πολύ ριζοσπαστικό, έκανε κρυφό σχολείο και ένας που δίδασκε κανονικά κρυφό σχολείο ήταν και ο Γιώργος ο Παύλος, ο και θείος μου, στο σπίτι μας το υπόγειο από κάτω. Οι δε αδελφές, οι δασκάλες τότε, τι έκαναν, έβαζαν ένα μαθητή στην πόρτα να φυλάει τσίλες, γιατί όλα τα σχολεία είχαν διευθυντή Ιταλό. Οι δάσκαλοι ήταν Έλληνες. Λοιπόν, οπότε, εκεί που ήταν να κάνει 2 ώρες, εκείνη έκανε 15 ώρες ελληνικά. Αλλά φύλαγε ο μαθητής στην πόρτα για να διδάσκει εκείνη συστηματικά ελληνικά τα παιδιά. Συν αυτό, συν το άλλο ότι έκανε κρυφό σχολείο. Γι' αυτό μετά, ας πούμε, όταν τον εξόρισαν οι Ιταλοί το 1935, έκλεισαν και το μοναστήρι, διότι είχε διαδοθεί ότι οι αδελφές στον Ευαγγελισμό κάνανε κρυφό σχολείο στα παιδιά. Και γι' αυτό διέλυσαν παντελώς τον Ευαγγελισμό και έφτασαν μόνο 3-4 γριούλες, οι οποίες δεν είχαν μόρφωση και δεν είχαν την ικανότητα να διδάξουν και να επηρεάσουν πολιτιστικά, γλωσσικά, πνευματικά τα παιδιά. Καταλάβατε. Έτσι λοιπόν οι Ιταλοί τότε εξόρισαν κάτι, συμβαίνει κάτι πολύ δυσάρεστο. Το 35 ο Γέροντας γίνεται ηγούμενος και έξαρχος πατριαρχικός μοναστήρι. Ήδη είχε αρχίσει την δράση του αυτή, ήδη οι Ιταλοί τον έβλεπαν ως εχθρό τους, εναντιονόντουσαν και τον κάλεσαν και σε απολογία και στην πρώτη απολογία που έδωσε το διοικητή της Καλύμνου ήταν ότι του είπε ότι ξεσηκώνει στο λαό εναντίον μας. Και λέει ο Γιώργος, εγώ διδάσκω το λαό την ειρήνη του Χριστού, διδάσκω το λαό. Δεν διδάσκω κάτι άλλο, του λέει. Και στη συνέχεια λοιπόν ο Γέροντας, αφού έκανε όλο αυτόν τον αγώνα, ξέρετε, και οργάνωσε επίσης, οργάνωσε και, να ξέρετε, έκανε ο Γιώργος και μικρούς συλλόγους, ας πούμε φιλανθρωπικούς, στην Ίσυρο, τον Άγιο Νικήτα τον Ισύριο, ιδρύ που είναι νομάρτυρες, θα το ξέρετε, ιδρύει μετά την Οσία Ξένη στην Κο. Γιατί συμβαίνει το 22 μικρασιατική καταστροφή, περνάνε πολλοί άνθρωποι προς τα εκεί. Και μετά όταν το 41-40 βομβάρδιζαν οι Γερμανοί τη Λέρο, επειδή είχαν εναντιωθεί, ξέρετε, πετέθησαν εναντίον της Ιταλίας, είχε χαλάσει η συμμαχία τους, αλλά καταβομβάρδιζαν το νησί. Και έφυγαν από εκεί χιλιάδες, πάνω από 4.000 πρόσφυγες Λέρη και ήρθαν στην Πάτμο. Τότε ο Γέροντας εκείνη την εποχή ήταν πριν αναλάβει την Οικουμενία, ήταν υπεύθυνος, ξέρετε, είχε αναλάβει ως προϊστάμενος, του είχε αναθέσει η γεροντία το Ιερό Σπήλαιο. Και όλο το Ιερό Σπήλαιο και όλα τα κελιά τα γέμισε με κόσμο. Και τότε κάνει και μία ομάδα με έναν γιατρό, τον Καστή τον Παρίσι, με τον Γιώργο τον Παύλο, με τη Μαρία τη Βέστανα και με άλλα 4-5 πρόσωπα, η οποία αυτή η ομάδα είχε την φροντίδα πώς θα τακτοποιεί όλους τους Λέριους πρόσφυγες μέχρι να επανέλθουν. Αλλά επειδή συνέχιζαν για μήνες οι Γερμανοί, για εβδομάδες οι Γερμανοί να βομβαρδίζουν, έπρεπε ο κόσμος όλος αυτός κάπου να φάει, κάπου να μείνει, κάπου να ξαπλώσει. Όλα αυτά λοιπόν τα φρόντιζε ο Γερμανός. Βέβαια, τι έλεγε, έγραφε λοιπόν για τη μικρασιατική καταστροφή το 22 Γερμανός. Είμαι έξαλλος, έλεγε. Κοντεύω να τρελαθώ και δεν είμαι έξαλλος εναντίον των βαρβάρων Τούρκων, αλλά ακούτε τη σοφία, αλλά εναντίον των πολιτισμένων Ευρωπαίων, εναντίον των αθέων Ευρωπαίων, έγραφε για μας. Γιατί αυτοί υποκίνησαν, όπως τα ξέρετε εσείς τώρα από την ιστορία και από όλα τα ντοκουμέντα που έχουμε και βγαίνουν στα φόρουμ σήμερα και τα βλέπουμε, αυτοί υποκίνησαν τον Γκεμάλ
να κρατήσει αυτή την εθνικιστική κατάσταση και να αλλάξει την πορεία της πολιτικής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, διότι αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί, ήταν πιο χαλαρή η Οθωμανική Αυτοκρατορία μέχρι και την ψήφιση του Συντάγματος, να ξέρετε, το 12. Από το 12 μετά αρχίσανε τα δύσκολα για την Κωνσταντινούπολη, για τη Μικρά Ασία, για τον Πόντο και τα άλλα. Άρχισε να σφίγγεται ο πλοίος και αυτό τι υποδείξει των Ευρωπαίων, να ξέρετε, όλα αυτά. Γι' αυτό έλεγε και πολύ σωστά και δίκαια και ιστορικά ο Γέροντας, έλεγε ότι είμαι έξαλλος εναντίον των αθέων πολιτισμένων Ευρωπαίων. Αντιμετώπισε και αυτό το πρόβλημα με πόνο, με πολύ μεγάλη θλίψη. Αλλά και κάτι άλλο που μου διέφυγε τώρα. Το 1917 αρρώστησε πάλι ο Γέροντας και από εκεί, κοιτάξτε, είχε γραμμή τώρα να σας το πω από τον Πειραιά. Είχε πλοίο που πήγαινε Πάτμο και μετά πήγαινε Σμύρνη. Και ήταν πιο εύκολο να πάει ο Γέροντας να εξεταστεί από έναν γιατρό στη Σμύρνη παρά να ανέβει Αθήνα. Οπότε παίρνει μέσα στο πλοίο, πάει στη Σμύρνη. Και κατευθυνόμενο να πάει σε ένα ιατρείο εκεί στη Σμύρνη, γιατί ήταν μια εξελιγμένη πόλη η Σμύρνη εκείνη την εποχή. Είδε κάτι γυναίκες έτσι και δεν του. Ήταν έξαλλη η περιβολή του και είδε του χορού και αυτά. Και ο Γιώργος δεν του άρεσε αυτό το πράγμα. Και προχωρούσε στη συνέχεια να πάει στο ιατρείο. Εκεί τον συναντά ένας γέρος. Και ένας γέρον μοναχός ήταν ένας γεροντάκτος. Και του λέει, τι είναι πάτερ μου, λέει, και ρωτάω ο γεροντάς, δεν μου λέτε, αυτές είναι Ρωμιές ή Τουρκάλες. Όχι, λέει, είναι Ρωμιές. Και λέει ο γέροντας αυτός, γι' αυτό λέει, γι' αυτό μια μέρα εδώ δεν θα υπάρξει Ρωμιός. Ακούω. Και τον διατήρησε αυτό ο γέροντας στο μυαλό του και είχε πάντα αυτή την επιφύλαξη ότι κάτι θα συμβεί στη Σμύρνη. Και λέγεται, ίσως, τώρα που τα βλέπουμε αυτά και τα διαβάζουμε, ίσως ήταν και ο Άγιος Ιάννης ο Θεολόγος, λέει ο γέροντας, που τον είδε σαν γέρο στη Σμύρνη και του είπε αυτό το προφητικό λόγο. Γιατί και εμείς δεν είμαστε Άγιοι, να ξέρετε. Και εμείς κάνουμε τα τοπήματά μας, κάνουμε τα εγκλήματά μας, κάνουμε τα αμαρτήματά μας, και μετά ζητάμε τα ρέστα μας από το Θεό και μας φταίει ο Θεός. Έλα όμως που δεν φταίει ο Θεός. Αλλά φταίνε τα μυαλά μας και οι επιλογές μας και οι αμαρτίες μας και οι ανοησίες μας. Έτσι λοιπόν πήγε όντως στον γιατρό, αλλά διατήρησε ο γέροντας αυτό που είπε ο γέρον μοναχός στους δρόμους της Σμύρνης. Και γύρισε λοιπόν στην Πάτμο μέσα στη δυσκολία και στον αγώνα. Στη συνέχεια, εκείνο που θέλω να σας πω, όταν εξορίστηκε το 1937, γιατί οι Ιταλοί δεν θέλανε να ξαναβγεί ηγούμενο, και επειδή τα μοναστήρια ήταν ιδιόρυθμο, όπως και τα μοναστήρια του Πόντου, είχαν το ίδιο σύστημα διοικήσεως. Να ξέρετε, η Σουμελά, η Περιστεριώτες, η Βαζελώνα, η Πάτμος, είχαν το ίδιο σύστημα, ήταν και εξαρχοί ηγούμενοι και μοναχοί, και ηγούμενοι. Τι είπα να πει αυτό. Επειδή είχαν μεγάλες εκτάσεις, ας πούμε, η Τραπεζούντα, στην Τραπεζούντα η Σουμελά είχε χιλιάδες στρέμματα, χιλιάδες τετραγωνικά στρέμματα. Είχε μέσα να πτυχθήκανε χωριά, ήταν οι εργάτες που έπαιρνε τα μοναστήρια. Αυτοί έπρεπε να βαπτιστούν, ήθελαν να παντρευτούν οι άνθρωποι, ήθελαν να είχαν γυναίκες, τι θα έκανε. Οπότε οι μονές έπρεπε να κάνουν και μια ενορία. Πώς όμως θα δικαιολογήσει το Πατριαρχείο την ενορία, να την έχει ένας ηγούμενος που δεν στέκεται κατά τους κανόνες. Και θα βρίσκει μια έξυπνη λύση το Πατριαρχείο και λέει, σε αυτές τις μεγάλες μονές που έχουν ενορίες, θα ονομάσω, λέει ο Πατριάρχης, τον ηγούμενο έξαρχο, ούτως ώστε να εξασκεί τα δικά μου δικαιώματα ως εκπρόσωπός μου στις ενορίες. Και γίνεται λοιπόν ο ηγούμενος και ένας Μητροπολίτης εξασκώντας τα δικαιώματα του Πατριάρχου. Κατάλαβα το πότος ώστε, με αυτό που του δίνει τα δικαιώματα του Πατριάρχης, έχει την άδεια να προβεί σε χειροτονία. Όχι να χειροτονήσει εκεί, θα πάει σε έναν όμορο επίσκοπο να χειροτονήσει. Να ιδρύσει ενορία, να δώσει διαζύγιο, να επιτρέψει τους γάμους, να δώσει άδεια γάμων κτλ. Όπως δικεί ένας Μητροπολίτης, αλλά εξ ονόματος του Πατριαρχείου. Γι' αυτό ονομάζεται λοιπόν και ο ηγούμενος της Πάτμου έξαρχος,
Γι' αυτό ονομάζεται και ο ηγούμενος της Περιστερεώτος Έξαρχος, ηγούμενος και έξαρχος, της Βαζελώνος και της Σουμελά. Ηγούμενος και έξαρχος. Το καταλάβατε πώς ήταν το πράγμα. Έτσι ιστορικά, έτσι έχουμε τα πράγματα. Και αυτές οι εξαρχίες είναι εναπομείνασες εξαρχίες, γιατί είχαμε άλλες 200 εξαρχίες στο Πατριαρχείο ανά την Ελλάδα, την Μικρά Ασία και παντού, αλλά αυτές επειδή είχαν συνδεθεί με τα μοναστήρια, γιατί υπήρχαν και άλλες εξαρχίες ανεξάρτητες ως πόλεις, ας πούμε. Λοιπόν, για να μην επεκτείνουμε τώρα τον λόγο από εδώ και από εκεί, να προχωρήσουμε λοιπόν. Ο Γέροντας λοιπόν έγινε έξαρχος και ηγούμενος στην Πάτμα. Δεν τον άφησε να ξαναεκτεθεί. Τι γίνεται, επειδή έπεσε μοναχισμό στην Ιδεορυθμία τότε και το Άγιο Όρος και όλα τα μοναστήρια, εκλεγόντουσαν ηγούμενοι κάθε 2 χρόνια. Είχε εκλογές. Και αυτό ήταν το ψυχοφθόρο θέμα, γιατί καταντούσαν τα μοναστήρια μέσα να είναι όπως είναι τώρα τα εκλογικά μας συστήματα που βούλιαξαν ψυχοθυρία, διέλυσε τη χώρα. Η ψυχοθυρία διέλυσε την οικονομία και τη χώρα. Όχι κανένας άλλος. Δεν μας φταίνε οι ξένοι. Βέβαια που καιροφυλακτούν και αυτοί, αλλά πρώτα τα μυαλά μας. Λοιπόν, και στη συνέχεια ο Γέροντας αυτά τα χρόνια της εξορίας που τον εξόρισαν από το 37 μέχρι το 39, αρχίζει, έρχεται εδώ, κατ' υπόδειξη τότε του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσάνθου, του Αποτραπεζούντος, αν θυμάσταν, ξέρετε, ιστορικά, έτσι, εκκλησιαστική ιστορία, του συνιστά να πάει στο Σωτήρα. Και πηγαίνει στο Σωτήρα ο Γέροντας και φιλοξενείται εκεί. Στο Σωτήρα, επειδή είδανε την πνευματικότητα και την αγιότητα του Γέροντα, τον έστειλαν σε αποστολή στον Γέροντα για να εξομολογήσει. Ο Γέροντας πήγε στα Ιωάννινα, πήγε στη Θεσσαλονίκη, πήγε εδώ στην Αθήνα. Μετά όμως κατεβαίνει και στην Κρήτη. Στην Κρήτη, γιατί είχαμε μετόχει εκεί και στη Σαντορίνη, που θα πω και εγώ τώρα τις επόμενες Κυριακές, θα πάω σε αυτά τα μέρη που πήγε ο Γέροντας, γιατί θέλω να πάω να τους μιλήσουμε για τον Γέροντα. Γιατί έχουμε πολλά γεγονότα και εκεί και αναζευγουρώνεται αυτή η πνευματική επικοινωνία και σχέση μας. Έτσι λοιπόν, πηγαίνει στην Κρήτη ο Γέροντας, από εδώ πετάγεται στην Κρήτη και εκεί ο τότε Μητροπολίτης Βασίλειος ο Κρήτης τον κάνει γενικό πνευματικό της Κρήτης, όντας εξόρυξης ο Γέροντας. Πηγαίνει βέβαια στα Χανιά, στο Στήλο, στα Άπτερα, ναι, πηγαίνει στα Άπτερα, στο Στήλο, στο μετόχι μας, το οποίο ήταν από το 12ο αιώνα, δωρεά του Ιωάννου του Κομνηνού προς τη Μονή. Περίπου να σας πω ήταν 100.000 τετραγωνικά στρέμματα, δηλαδή 3 φορές σαν την Πάτμο και είχε 16 μέσα χωριά. Από αυτό, αφού ενάβλωνε το μοναστήρι καράβι για να φέρει τα ενίκια, που ήταν σε είδος τα ενίκια, σε λάδι, σε κρασί, σε ελιές, σε ξηρούς καρπούς κτλ. Λοιπόν, έτσι λοιπόν αρχίζει μια μεγάλη επαφή και στέλνουν τον Γέροντα εκεί για να ειρηνοποιεί, γιατί θέλει να καρπάξουν τα μετόχια οι κριτικοί, θα τα καταπατήσουν όλα. Και ο Γέροντας, ενώ πήγαινε για το οικονομικό θέμα, ο Γέροντας τον γύρισε στο πνευματικό θέμα. Και πήγε και εξομολογούσε. Για πρώτη φορά μου έλεγε η μαρκαριστή κυρία Μαρίκα, που ήταν η ψυχή του Ιδρύματος στο Ορφανοτροφείο, έκανε τι έκανε. Για πρώτη φορά κάνει εξομολόγηση στα Χανιά. Και μου λέει, πάτερ μου, μετρούσα, μου λέει η κυρία Μαρίκα, η οποία έγινε μετά και μοναχή και ήταν η διευθύνουσα του Ορφανοτροφείου και η κτητόρισα, θα λέγαμε. Μετρούσα με τα σπιρτόξυλα, μου λέει τον κόσμο. Ξέρετε για μια εβδομάδα πόσοι χανιώτες περάσανε από το Πετραχίλι του Ρούλου, πόσοι μετρήσατε. Μου λέει 2.000 κόσμοι. Φανταστείτε να δείτε τι πίνα. Αλλά ο Γιώργος ήταν αρκετό να πας στο Πετραχίλι του να εξομολογηθείς. Δεν ήθελες τίποτα άλλο. Εκεί θα σου μιλούσε, εκεί θα βλέπεις κάτι άλλο. Θα σου μιλούσε για τον Χριστό, για την πνευματική ζωή, για όλα. Πάει λοιπόν σε εκείνο το διάστημα και εκείνη την εποχή πηγαίνει λοιπόν μία πολύ ευκατάστατη κυρία με το σύζυγό της. Ο κύριος Κουφάκης, ο κύριος Στέφανος Κουφάκης και η κυρία Μαρίκα Κουφάκη, ζεύγος. Πάει λοιπόν, εξομολογείται η κυρία Μαρίκα και λέει στον Γέροντα. Λέει, Γέροντα, έχω ένα μεγάλο πρόβλημα και έχω μια μεγάλη στεναχώρια και εναντίον του Θεού. Λέει, τι είναι, έχουμε τόση περιουσία, τόσα πλούτη και δεν έχουμε ένα παιδί, πού θα τα αφήσουμε όλα.
Κοιτάξτε σε δευτερόλεπτα, κυρίες και κύριοι, χωρίς καν να σκεφτεί και σε ευλογημένη ο Θεός θέλει κάτι άλλο από σένα. Λέει, τι θέλει. Πάρε δύο όρφανα, ναι. Τα δύο γίνανε 4, γίνανε 20, γίνανε 40. Πρίκησε με σπίτια 150 κορίτσια. Συν άλλα 100 και με πρίκα μόνο. Να όπως προσπαθεί να κάνει εδώ και ο πατήρ Γεώργιος. Με τόσα θέματα και τόσα κοινωνικά προβλήματα που έχουμε. Αυτή λοιπόν ήταν η πιο πιστή πνευματικοκόρη του γέροντα. Τον ευλαβείτε τόσο που δεν τον ευλαβούμαστε ούτε οι μοναχές ούτε κανένας άλλος. Και από τότε η κυρία Μαρίκα λοιπόν πηγαίνει ο γέροντας, παρακαλά τον Άγιο Ίδρας τότε τον Προκόπιο και παίρνει τμήμα Αγίου Λειψάνου και το παίρνει και το δίνει στην κυρία Μαρίκα να το έχει στην Κρήτη και βλέπει καθύπνον ήδη ο γέροντας πού θα γίνει ο ναός του για να γίνει η βάση του Ιδρύματος του Ορφανοτροφείου, όπερ και εγένετο. Και το 1960 πηγαίνει και τους δείχνει και τους καράσει τα όρια του ναού, το σχέδιο του ναού, του Αγίου Νεκταρίου. Γιατί θέλω να σας πω ότι την ευλάβεια που είχε, αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, μίλησα στην Έγινα για αυτό το θέμα, μόνο για αυτό, τη σχέση του γέροντα με τον Άγιο Νεκτάριο. Τι ευλάβεια είχε στον Άγιο Νεκτάριο, πότε φανταστείτε, ας πούμε. Ήταν κάτι φοβερό, ας πούμε, και εμείς πρέπει να έχουμε αυτή την επικοινωνία που είχαν οι Άγιοι, ξέρετε. Ο Άγιος δεν μπορεί να πρέπει να προσκυνήσουμε την εικόνα του, να το κάνουμε τις ακολουθίες του. Αυτό είναι το πιο μικρό πράγμα. Ο Άγιος είναι να επικοινωνήσουμε μαζί του. Να δούμε τον αγώνα του, να δούμε τον κόπο του, να δούμε τι έκανε, πώς αγωνίστηκε, πώς πλησίασε τον Χριστό. Και είναι ένα άλλο στάδιο, είναι πολύ ανώτερο στάδιο. Μην νομίζετε πως δεν μπορείτε κι εσείς, απλώς τεμπελιάζουμε και αδιαφορούμε. Αυτό μας έχει πιάσει μια τεμπελίτιδα του μεγάλη όλες μας και φοβόμαστε να εισέλθουμε μέσα μας. Φοβόμαστε να πλησιάσουμε τον Θεό, δεν ξέρω τι μας πιάνει. Και αμυνόμαστε με την τεμπελιά, πιστεύω ότι είναι και ο πειρασμός μετά η εκκλησία που δεν μας αφήνει και χάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, στη συνέχεια να μην σας πολύ κουράζω. Εντωμεταξύ, ναι, γίνεται ο ναός, γίνεται το ίδρυμα και γίνονται όλα αυτά τα οποία σας είπα με τα κορίτσια τα οποία προσπαθούσε με πολύ αξιοπρέπεια και με πνευματικότητα να τα μεγαλώσει η κυρία Μαρίκα μαζί με τις συνεργάτες της. Και είχε συνεργάτες πάτερ Γεώργια και πατέρες μου, είχε και εγγάμους, δηλαδή ένα ζευγάρι ευλαβές χριστιανών, οι οποίοι είχαν παντρέψει τα παιδιά τους. Μετά πηγαίνανε σαν ζευγάρι και αφιερωνόντουσαν στο ίδρυμα του Αγίου Νεκταρίου. Και είχε ένα ειδικό σαν ησυχαστήριο στις κορακές του Αγίου Νεκταρίου, που εκεί είχε και το κελάκι του Αγίου Γιώργου του Αμφιλοχείου που έμενε εκεί και είχε και ένα δωμάτιο με τα πράγματά του όλα, με τα άμφια, με τα καλυμάθητα, με άμφιάτα, με αυτά. Γιατί πριν και ο Αγίου Γιώργου τη έστειλε 13 μέρες, 15 πριν τη έστειλε και το πετραγύρα πετραχύλι. Αλλά και ο Γιώργου ο Παύλο, ό,τι είχε, τα έδωσε τα περισσότερα του Γιώργου, τα έδωσε στην κυρία Κουφάκη. Λοιπόν, βλέπετε τώρα, α πούμε, η ευλάβεια αυτή τη γυναίκα να στηρίχθηκε στον πνευματικό της και έκαμε όλο αυτό το μεγάλο έργο. Και στη συνέχεια θέλω να σας πω το εξής, να μην σας κουράσω άλλο. Ο γέροντας πλησίασε, πέρασαν τα χρόνια, ήρθε απελευθέρωση. Όταν είχαμε εθνική γιορτή έβγαινε και έλεγε στον Δοχιαρίτη που ήταν τότε, στο μακαριστό Δοχιαρίτη τον Γρηγόριο, που ήταν τότε μαθητής Πατμιάδος. Λέει, Μανολάκη, πάνε να δεις παιδί μου, βάλανε παντιέρα. Νομίζω ότι πατήκανε τη σημαία. Λοιπόν, βάλανε σημαία. Του λέει και γυρίζει ο μικρός, ήταν τότε, ο μικρός τότε, Γρηγόριος και μετά ο γέροντας Γρηγόριος. Του λέει, γέροντα είσαι σοβινιστής. Του λέει, παιδάκι μου, δεν έχεις καμία εσύ εχμάλωτος και σκλάβος να δεις τι σημαίνει για μας αυτή η σημαία που κυματίζει σήμερα. Και έτσι λοιπόν, ο γέροντας πέρασαν τα χρόνια, επανήλθε, φρόντισε το ορφανοτροφείο της Ρόδου πάρα πολύ, άλλαξε τα παιδιά τις θέσεις και τις γνώμες τους. Μετά γίνανε αυτά όλα, γίνανε πολύ καλή οικογενειάρχες στη Ρόδο, γίνανε γιατροί, γίνανε καθηγητές, γίνανε βουλευτές, πολλοί από αυτούς. Και με μεγάλη ευλάβεια και σεβασμό θυμώνεται μέχρι τις όπου και κάνανε, οι αδερφές συνεχίσανε μέχρι πριν 20 χρόνια, 10, 15,
συνεχίσανε τις ομιλίες και τα κατηχητικά και όλα και βοηθήσανε εκεί πολύ την τοπική εκκλησία έτσι στην Ιεραποστολή και στην κατήχηση και στις ομιλίες. Έτσι λοιπόν ο Γέροντας, μετά έκαμε και πολλά μοναστήρια να ξέρετε. Επίσης και τον Άγιο Μινά στην Αίγινα. Ο Γέροντας τον έκανε γιατί ήθελε να ήταν κοντά στον Άγιο Νεκτάριο. Έκανε τις πρώτες μοναχές στην μοναστήρι της Ικαρίας, εκεί που ήταν οι Κολυβάδες και ο Άγιος Νίφωνας, ο Κοινοβιάτης που αγιοπεδατάχθηκε και που έκαμε και στις Ποράδες τον Ευαγγελισμό που πήγαινε και ο Παπαδιαμάντης. Εκεί δεν πήγαινε, εκεί πήγαινε. Λοιπόν, και άλλα πολλά μοναστήρια. Στην Κάλυμνο ανέλαβε το άλλο ορφανοτροφείο, της Μητροπόλεως Καλύμνου. Και έκαμε άλλα μοναστήρια και στην Κάλυμνο, δύο μοναστήρια. Και έλεγε ότι ο μοναχισμός είναι μία ανώτατη κατάσταση του χριστιανισμού, είναι το ευζωνικό σώμα, το οποίο πρέπει να υπάρχει και να υφίσταται για να παρηγορείται ο λαός και ο κόσμος. Αλλά έλεγε όμως ότι δεν πρέπει οι μοναχοί να είναι μέσα στον κόσμο, ο Γέροντας. Και έλεγε ότι τώρα, επειδή ήταν, επέτρεπε στις αδερφές, επειδή ήταν η ειδική κατάσταση, η κοινωνική και η εθνική κατάσταση της Ελλάδος και των Δωδεκανήσων, λέει τώρα θα βοηθήσουμε, αλλά μετά όμως όταν υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι και οι χριστιανοί που μπορούν να αναλάβουν αυτά τα κοινωνικά έργα, εμείς θα προσευχθούμε στο μοναστήρι μας. Όπερ και γίνεται, όπερ και μετά από 30 χρόνια, 20 χρόνια αφού τα βάλανε οι αδερφές έτσι και τα τακτοποίησανε, γυρίσανε στο μοναστήρι. Λοιπόν, επίσης θέλω να τι να πρωτοπώ, ας πούμε, ο Γέροντας μετά την εξομολόγηση έβαζε κανόνα. Ξέρετε τι κανόνα έβαζε? Για πείτε, ξέρετε. Να κάνουμε μετάνοιες, να λέμε το Πάτερ ημών, να λέμε το πιστεύω, να κάνουμε τέο. Έβαζε, ας πούμε, έβαζε πολλούς κανόνες, αλλά ένας, ο πιο συνεχόμενος κανόνας του ήταν η φύτευση δέντρων. Ανάλογα με τις αμαρτίες, σου έλεγα 5 δέντρα, 20 δέντρα, 15 δέντρα. Αλλά μην νομίζετε ότι είναι όπως είναι η Αθήνα, που πας και φυτεύεις το Πεύκο και πιάνει. Στην Πάρνο πρέπει να το ποτίζει επί 5-6 χρόνια για να αυξηθεί το δέντρο. Άστε που πρέπει να το σκάψει και πρέπει να το λιπάνει πιο λίγο, γιατί είναι φτωχό το χώμα. Δεν έχει τη δύναμη να το μεγαλώσει το δέντρο μόνο το όπως είναι στη Στερεά Ελλάδα, στην Αθήνα, στην Πελοπόννησο κτλ. Και έτσι προσύνησε η Πάρνος. Και έτσι προσύνησε η Πάρνος. Έτσι προσύνησε η Πάρνος. Όταν μερικές που κάνανε, θυμάμαι μια περιστατική που έκανε μια έκτρωση, μια κοπέλα. Της λέει, παιδί μου, μεγάλο αμάρτημα, καλύτερα να σκότωνες άνθρωπο παρά να σκοτώσεις το έμβριο. Και της λέει, θα πας και θα ζητιανεύεις στην Ομόνια, την έβαλε από την Αθήνα. Θα πας στην Ομόνια και θα ζητιανεύεις αυτές τις μέρες και ό,τι μαζεύεις, θα βρεις μια πολύτεχνη οικογένεια ή ένα φτωχό παιδί που σπουδάζει και θα πιάσει τα δίνεις. Και δεν την έβαλε για μια μέρα και δύο φορές, της είπε, θα πας 2 μήνες, 3 μήνες. Και λέμε τώρα για κυρία της υψηλής κοινωνίας. Πολύ πλούσια για αυτήν. Αυτή όμως επειδή ήταν πνευματικός άνθρωπος, άκουσε. Υπήκουσε και πήγαινε και έκανε τη ζητιάνα στον δρόμο και αυτά που μάζευε τα έκανε λεμοσύνη και τα έκανε λεμοσύνη. Δεν χάριζε ο Γιώργος, αγαπούσε όμως και δεν σου το έκανε εμπαθώς. Σε έκανε να καταλάβεις ότι παιδί με αυτό που κάνεις δεν είσαι το πράγμα. Δεν πρέπει να διορθωθούμε. Τι θα έκανε συνέχεια, τουλάχιστον να μειώνουμε τα πάθη μας. Και επίσης, ας πούμε, έβαζε 24 ώρα για προσευχή. Και έλεγε, ας πούμε, ο πατήρ Γεώργιος θα προσευχηθεί από τις 12 μέχρι τις 1 μεσάνυχτα για τους αλήτες. Από τις 1 μέχρι τις 2 ο Κωνσταντίνος για τους γιατρούς. Από τις 3 μέχρι τις 4 για τους καθηγητές. Κάθε κοινωνική ομάδα. Και είχε όλο το 24ωρο, 1 ώρα κάθε ένα από τα πνευματικοπαίδια του και κληρικοί και λαϊκοί και γυναίκες και άντρες, οι οποίοι προσευχόντουσαν για ένα συγκεκριμένο κοινωνικό χώρο, τομέα, συγγνώμη. Λοιπόν, επίσης, κάτι πολύ ριζοσπαστικό. Ήταν, παιδιά μου, ήταν η νοερά προσευχή. Δεν ήξερε κανένας για την νοερά προσευχή. Αλλά ξέρετε, ο Άγιος Νεκτάριος είχε μάθει νοερά προσευχή από την Χίο που ήταν. Εκεί υπήρχε ένας Γέροντας που αγίασε, ο Παχώμιος, ο οποίος μάλιστα είχε κάνει και ένα φόνο άθελά του, σαν
Και αυτός είχε φτάσει από τη μετάνοια σε τέτοια κατάσταση πνευματικά, που ήξερε πάρα πολύ καλά την ωραία προσευχή, και από εκεί ο Άγιος Νεκτάριος ήταν νεαρός σαν Λάζαρος, σαν διάκος που ήταν και σαν μοναχός, από εκείνον έμαθε την ωραία προσευχή. Και αυτό προσπάθησε και το μετέδωσε και στον Άγιο Γιώργο τον Αμφιλόχιο. Γι' αυτό είπε και στα Λουκάκια να χτίσουμε τον Άγιο Νεκτάριο, γιατί, όπως σας το προείπα, είπε στον πατέρα Παύλο, παιδί μου, εγώ από τον Δεσπότη έμαθα την ωραία προσευχή. Στη συνέχεια είναι η αναζωπήρωση, πολύ σημαντικό κεφάλαιο της εξομολογής. Η εξομολόγηση, ξέρετε, για την ώρα ήταν το πάνω. Εκείνος δεν ήταν ομίλητης, δεν μιλούσε. Δεν είχε, αν και μιλούσε πολύ ωραία και έγραφε και γράμματα ωραία. Εκείνος όμως, παιδιά μου, εξομολογούσε. Αλλά στην εξομολόγηση μεταρσιώνονται. Δεν μπορεί να καθίσει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αλλά ήταν συνεχόμενα προσευχόμενο στην εξομολόγηση. Γι' αυτό και όταν πήγαινε σε ανέπαυλο, σε ενδυνάμωνε, σε παρηγορούσε και σε βοηθούσε να πλησιάσει στον Χριστό. Ήταν, βλέπετε, η χάρη του Αγίου Πνεύματος που τον επισκίαζε με όλο τον αγώνα και με όλη την ταπείνωση που είχε. Όταν επιτελοκρατίας ένας αδερφός τον ήταν προδότης, με την έννοια της λέξης, γιατί σήμερα πια δεν υπάρχει έννοια της λέξης προδοσία, λοιπόν, και τα είχε καλά με τους Ιταλούς, υπέδειξαν οι Ιταλοί να γίνει αυτός ηγούμενος και να πάρει τη θέση του. Αυτός μετά, ξέρετε, οδηγήθηκε, έπαθε ψυχολογικό και οδηγήθηκε στο Δαφνί, στο ψυχιατρείο εδώ της Αθήνας. Και λέει τότε, ήταν και εφημέριος εδώ, ο Γέροντας ο Παύλος ήταν στην Αγία Εφημεία της Φιλαδέλφειας, για να πάρει το πτυχίο του ήρθε, γιατί λόγω της τελοκρατίας είχε διακόψει και ξαναεπανήλθε. Και του λέει ο Γιώργος ήρθε πάνω για εξομολογής και για δουλειές της μονής και του λέει πάμε να δούμε τον πατέρα Τάδε, να μην σας λέω τα ονόματα και σας σκανδαλίζω. Και πάνε λοιπόν και υπογράφει ο Γιώργος και τον βγάζει από το ψυχιατρείο και τον παίρνει κάτω από την ευθύνη του. Γιατί ξέρετε είναι δύσκολο. Μία λοιπόν ωραία πρωί ήταν στο κελί του. Τον έπιασε τον πάτερ αυτόν. Ένα δαιμόνιο να πέσει κάτω από το παράθυρο. Λέει να πέσω κάτω και θα με πιάσουν οι άγγελοι. Πάει. Κοιτάξτε τώρα την ευφυΐα όμως ενός αγίου ανθρώπου και την ευστροφία του και το χάρισμά του. Τρέχουν λοιπόν οι πατέρες, φωνάζουν τον γέροντα. Γέροντα, τρέξτε, θέλει να μας πέσει από το παράθυρο. Τι κάνουμε, έρχεται τώρα. Αδερφέ μου, απέναντι ήταν ένα μπαλκόνι και απέναντι το παράθυρο του κελιού που θα έπεφτε κάτω. Του λέει, πάτερ μου, να πέσεις κάτω. Αλλά όχι τώρα, ήταν 8.30 ώρα το πρωί. Στις 12, την ώρα που σταυρώθηκε ο Χριστός, πέσε και εσύ κάτω. Λοιπόν, μετά από μισή ώρα το ξέχασε. Και τρέλα. Και είδατε, με αυτό το κόλπο, τον έσωσε να μην πέσει κάτω και ρωτάς. Ήτανε, γιατί να σας πω κάτι, η πνευματική ζωή μας κάνει και ευφυείς, να ξέρετε. Δεν μας κοιμίζει. Δεν μας κάνει πνότοντες. Εμείς αυτό δεν ταχθήκαμε από τους γεροντάτες. Ο Γιώργος είχε τελειώσει το σχολαρχείο και έβαζε κάτω 100 πανεπιστημιακούς. Να μην σας πω και ακαδημαϊκούς. Αλλά ήταν η χάρη στο Θεό, όπως ο Γεροπαΐσιο, το παιδί μου. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι ήξερε. Ακόμα μπορεί να σου πει πολιτική, να σου πει αστρονομία, δηλαδή ο Γεροπορφύριος. Η χάρη στο Άγιο Πνεύματος μας ανοίγει τα μάτια. Εμείς νομίζουμε ότι η διαολιά μας ανοίγει τα μάτια. Μα δεν ανοίγει η διαολιά τα μάτια. Η διαολιά μας καταρακώνει, μας αρρωσταίνει και μας πάρει από ασθένεια σε ασθένεια και από ασθένεια σε άλλη ασθένεια. Και ούτε στα τέλος της ασθένειας. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που μας ανοίγει τα μάτια είναι το Άγιο Πνεύμα. Είναι η πνευματική ζωή. Είναι η χαρισματική κατάσταση. Και μην παρασυρώμαστε. Δυστυχώς είναι πολλές οι σιρήνες απ' έξω που μας παρασύρουν όλους. Τους πάντες. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε μια ελάχιστη εμπειρία να μπορούμε και εμείς να αντισταθούμε. Άλλο πολύ σημαντικό ήταν για τα ζευγάρια. Ο Γέροντας αγωνιούσε για τα ζευγάρια πάρα πολύ. Και όπως ενδιαφερόταν για την προκοπή του μοναχισμού και των μοναχών, ενδιαφερόταν και για την προκοπή των πνευματικών του παιδιού που ήταν παντρεμένα. Γι' αυτό, ας πούμε, πάντα συνιστούσε την εγκράτεια μεταξύ τους, τον αγώνα τους,
την αξιωμολόγησή τους και ήθελε να αξιωμολογούνται και οι δύο. Ας πούμε και ο σύζυγος και η σύζυγος. Τα παιδιά να τους διδάξουν την νηστεία, την προσευχή, να τα εκκλησιάσουν. Όχι πάτε παιδιά μου στην εκκλησία και εμείς να κοιμόμαστε, όπως κάνουν πιο πολλοί γονείς σήμερα. Όχι, μαζί με τα παιδιά, τον μπαμπάς, η μαμά, μαζί να εκκλησιαστούν. Επίσης ο γέροντας, να σας πω και κάτι άλλο, δεν ήθελε να κάνει παπά με κολλήματα. Μία φορά ένας, τώρα μου τα διηγηθήκανε, που έπαιρνα κάτι συνεντεύξεις, ένας ιεροψάλτης, αρετής άνθρωπος και πατέρας ενός ιερομονάχου. Ο άνθρωπος δεν έκαμε και τις αμαρτίες, εντάξει, έκαμε μία αμαρτία. Πάει το εξομολογείο στον κύριο και του λέει, προσέξτε, καλύτερα παιδί μου, στον παράδεισο με παντελόνια, παρά στην κόλαση με πετραχύλι. Δηλαδή δεν τα ισοπαίδωνε, όπως τα ισοπαίδωναμε σήμερα εμείς όλα. Κρατούσε και προσπαθούσε, εγώ πιστεύω ότι γι' αυτό έχει αυτή τη μεγάλη δύναμη, προσπαθούσε πάρα πολύ τα πραγματικοπαίδια του να είναι στη στράτα του Θεού. Είτε μοναχή ήταν, είτε παντρεμένη ήταν. Θυμάμαι πολλές φορές, ας πούμε, κάτι άλλο πολύ σημαντικό ήταν η βλάβειά του στη λατρεία. Όταν λειτουργούσε ο γέροντας, ακούτε να σας πω, δεν καθότανε ούτε στον όρθρο, ούτε στα ψαλτήρια, στα καθίσματα. Γιατί τα λέμε καθίσματα, γιατί κάθεσε. Ούτε στον όρθρο ολόκληρο, ούτε στη Θεία Λειτουργία. Και δεν λέμε για όρθρο ενωριακό, λέμε ας πούμε για την ακολουθία της Μονής της Πάτμου που έχει μεσονυχτικό με άμμο, με το 17ο ψαλτήρι, που έχει δύο ψαλτήρια, και δύο στην Κυριακή είναι τρία ψαλτήρια, που έχει κανόνες που στοιχολογούνται και ψάλλονται. Δηλαδή αρχίζεις από τις 2.30 και τελειώνεις στις 7.30 την Κυριακή. Λέμε για πολλές ώρες. 2.30, 3.30, 4.30, 5.30, 6.30, 7.30, 5 ώρες. 5 ώρες μέχρι τα 82 του δεν κάθεσαι σε στασίδι. Εγώ ελέγχομαι. Πονάω τα γόνατά μου πάρα πολύ και άμα έχω και ορικό ξέρω πιάνω τα γόνατά τα αυταπόδια μου. Και δεν μπορώ να κάτσω τόσες ώρες. Τι τόσες ώρες και στη λειτουργία από εκεί κάθαμε στα αντίφωνα, αν δεν καθόμουν. Ας πούμε και ελέγχομαι, λέω κοίταξε, εγώ τα σπίτια 82 χρονών. Και εγώ δεν μπορώ να καθίσω έστω στη λειτουργία όρθιος μία ώρα, μία μισή ώρα. Δηλαδή μετά, όταν λειτουργούσε και ήταν μόνος του, και ήταν με τις αδερφές ή με πνευματικό παιδί του, άστε που μπορούσε να κρατούσε η λειτουργία και δύο ώρες. Που δεν σταματούσε. Ή ας πούμε όταν στο καθηγιασμό μπορούσε να αργούσε. Όπως έκανε και ο Παπατήχωνας. Ο Παπατήχωνας το ίδιο στον καθηγιασμό. Μου έλεγε ο Γεροπαΐσιος και ένας άλλος που ήταν μαζί του που ζει ακόμα, στον Παπατήχωνα, ότι μπορούσε στον καθηγιασμό να περιμένανε και μία ώρα και μισή ώρα. Γιατί θέλω να σας πω ότι δεν είναι, φτάνει σε μια άλλη φάση και κατάσταση. Και η ευλάβεια στη λειτουργία είναι μεγάλη υπόθεση. Δεν πάμε να εμπέξουμε τον Θεό. Και εγώ προτιμώ καμιά φορά να κόψουμε μερικά παρά να τρέχουμε έτσι γρήγορα. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Καλύτερα να σκόψουμε και ιδίως στη Θεία Λειτουργία. Ας κόψουμε τα του όρθου. Όταν να κόβουμε τα της Θείας Λειτουργίας ή να τρέχουμε σαν την Ελλήνα να τελειώσουμε ή να πάμε να κοινωνήσουμε που είναι πιο ιερή στιγμή. Ο γέροντας αν το βλέπει αυτό, δηλαδή δεν ξέρω, θα μας έβαζε κανένα να μην κοινωνήσουμε στον αιώνα. Δηλαδή, τι κάναμε ολόκληρο καυγά και ολόκληρη φασαρία, όρθους, μεσονυχτικά, ψαλτήρια, για να φτάσουμε να κοινωνήσουμε. Και εκείνη τη στιγμή και οι παπάδες και οι παπάδες και όλοι μας, δυστυχώς, πώς θα κάνουμε γρήγορα να κοινωνήσουμε τον κόσμο γρήγορα. Και πώς θα συνεχίσουμε για να κάνουμε τα μνημόσυνα. Όχι. Εκείνη είναι η στιγμή που θα κοινωνήσει ο κόσμος. Εκεί πρέπει να σταθούμε. Γιατί έγινε όλη η λατρεία, για ποιο λόγο έγινε όλη η Θεία Λειτουργία. Για να κοινωνήσουμε. Άμα πάμε και κάνουμε σαν τρελή για να κοινωνήσουμε, τότε έχουμε χάσει το παιχνίδι. Χάσαμε την ευλογία της Θείας Λειτουργίας. Χάσαμε τα πάντα. Και δεν μπορώ να σας πω πια με τι ευλάβεια ο γέροντας κοινωνούσε τον κόσμο. Με τι προσοχή. Με τι σεβασμό. Με τα άκρα των δακτύλων. Με τι πίστη. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε. Η λατρεία ήταν για τον γέροντα το άρθρο και το μέτρα. Πολύ σημαντικό πράγμα.
Μια φορά μία αδελφή πήγε με άβαφα τα παπούτσια, τώρα ακούτε λεπτομέρεια. Την είδε ο Γιώργος, θα πειρτώ. Και την έβαλε κάτω από τον πολυέλαιο για ένα μήνα. Κάτω από τον πολυέλαιο. Δεν ήθελε οι αδερφές να πηγαίνουν με τα παπούτσια που πάνε σε δουλειές ή να μην είναι ντυμένες. Ήταν σαν πριγκίπισες ντυμένες όλες. Ματσαλάκου τα ταράσες όταν πάνε να λειτουργηθούν, να πάνε στην ακολουθία των Εσπερινών. Ήθελε τις αδερφές να είναι ατσαλάκωτες. Έξω ήταν, στο παπά κάτσε τα επαγγελματά σου, βάλε ένα παλιό αντερί, πάνε, βάλε τα παλιά σου παπούτσια και πάνε να κάνεις δουλειές. Αλλά στη Θεία Λατρεία όχι, δεν το επέτρεπε ο Γιώργος. Ή μερικές φορές καταλάβαινε από μέσα εάν προσεύχονται ή δεν προσεύχονται. Και τους έλεγε στο τέλος της λειτουργίας, σήμερα ταξίδευε ο νου σας. Ταξιδεύατε σήμερα από εδώ και από εκεί. Το καταλάβαινε. Αισθανόταν αν ο άλλος προσεύχεται ή συμμετέχει στη λειτουργία, δεν συμμετέχει. Τον πατέρα Ηλία τον έστειλε αυτή την δέσμη στον Άγιο Σέρβιο να μάθει τα ρωσικά και να δει την κουλτούρα τη ρωσική, γιατί τον ενθουσίαζε η ευλάβεια των Ρώσων. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς τον ενθουσίαζε. Και λέει, γιατί εμάς ο κόσμος μας, ο δικός μας, δεν είναι τόσο ευλαβής όσο είναι οι Ρώσοι. Που θέλουμε όλοι τώρα να καθόμαστε. Ξέρετε, και οι Ρώσοι δεν κάθονται στα καθίσματα, το ξέρετε. Δεν έχουν καρέκλες, γιατί δεν είμαστε θεατές, τηλεθεατές στη Θεία Λειτουργία. Είμαστε κι εμείς συμμετέχοντες. Και όπως ο παπάς δεν κάνει να κάθεται, αλλά θα πάει να κάτσει μερικές στιγμές, ούτε ο ψάλτης, έτσι κι εμείς. Γιατί δεν είμαστε ακροατές, ούτε θεατές. Είμαστε, συμμετέχουμε κι εμείς στη Θεία Λατρεία. Είμαστε μέτοχοι της Θείας Λατρείας. Και γι' αυτό δεν πρέπει να καθόμαστε όλη την ώρα κι εμείς. Λοιπόν, τώρα να σας πω και κάτι, επειδή έρχονται κάτι μόντες τώρα από τη Γερμανία με τα ζώα και με τη φύση, κάτι λολά πράγματα, άρρωστα, κάτσε να σας πω και κάτι άλλο. Για να δούμε τώρα, ας πούμε, το θέμα της φύσης, με τη κτήση. Ού και λάτρεψαν τη κτήση οι θεόφρονες. Θα αγαπάμε τη κτήση, αλλά δεν τη λατρέψουμε. Θα αγαπάμε τα ζώα, δεν θα τα λατρέψουμε. Γιατί πρέπει να έχουμε μέσα μας ένα μέτρο ιεραρχίας. Δεν μπορούμε να μπαίνουμε στο ναό και να τιμάμε τον Άγιο Νικόλαο και να αφήνουμε τον Χριστό στο τέλος. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Πρώτα ο Κύριος. Λατρεία αναπέμπουμε μόνο στο Χριστό, στο εικόνισμα του Χριστού. Όχι στην Παναγία, όχι στους άλλους Αγίους. Τους άλλους δίνουμε τιμητική προσκύνηση, λατρευτική προσκύνηση μόνο στον Κύριο. Προσέξτε, επειδή οι δυτικοί όμως τα συγχαίουν όλα αυτά, το ίδιο όμως, κοιτάξτε, γιατί από αυτό εξαρτάται τη σχέση μας με τη γυναίκα μας, με τα παιδιά μας, με το πνευματικό μας, με τη φύση, με την κτήση. Από εκεί εξαρτάται, εγώ πιστεύω, εκεί είναι η κεφαλή γωνίας. Γι' αυτό λοιπόν, ενώ ο Γέροντας αγαπούσε τόσο πολύ τα δέντρα, μια φορά εξομολογείτο, να το βρω τώρα, να σας το πω στον Ιν, στον αμφιλόχετο Ράδο Βιτσίνο, τώρα Μητροπολίτης Μαυροβουνίου, ο Μαυροβουνίου. Ο Μαυροβουνίου πήγε παιδί νεαρός, το Γέροντα, να εξομολογηθεί. Και του λέει λοιπόν το Μαυροβουνίου, δεν το έχω το γραμμένο, θα σας το πω απέξω, δεν πειράζει. Του λέει, παιδί μου, του είπε το Μαυροβουνίου λοιπόν ο Γέροντας, ακούτε, τον έστειλε ο Άγιος Ιωστίνος ο Πόποβιτς. Έστειλε και τον Γεύτη τον Αθανάσιο, λέμε για θεολόγους ολικής που είναι, ξέρουν τα αρχαία ελληνικά πιο καλά από τους καλύτερους φιλοσόφους Έλληνες. Αφού μεταφράζουνε από τα παλαιοσλαβωνικά κατευθείαν στα αρχαία ελληνικά και από τα αρχαία λατινικά, από τα αρχαία ελληνικά στα σλαβωνικά μέσα. Δύσκολο, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και λέω, πώς μάθανε αυτοί τόσο καλά αρχαία και εμείς δεν ξέρουμε πάντα τέσσερα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ακούτε, πήγαν, τους έστελνε ο Γέροντας, ο Άγιος Ιωστίνος, έστελνε στον Γέροντα τα πνευματικά του παιδιά, βλέπετε ταπείνωση, και να εξομολογηθούν. Δεν τους έλεγα, εγώ είμαι ο Γέροντας σας, εγώ θα σας εξομολογώ μόνο, που έχουμε δυστυχώς εμείς πάθει και εμείς οι πνευματικοί παθαίνουμε μερικά σανοησίες και μερικά άρρωστα πράγματα, αρρωσταίνουμε κι εμείς καμιά φορά. Λοιπόν, τι του λέγε, να πάει να δει στον Γέροντα, πάει να μιλήσετε, να εξομολογηθείτε στον Γέροντα. Και ο Μονήρ Μαυροβουνίου, που ήταν παλικάρι τότε, λέει στον Γέροντα, είδε πώς θα πάει, σκεφτότανε, που δεν ήξερε και καλά τα ελληνικά να εκφραστεί και τι θα πει και πώς θα τα πει, και ντρεπότανε κιόλα να πει αυτά που ήθελε όλα. Και γυρίζει ο Γέροντας και του τα λέει όλα εκείνος.
Και μετά ακούτε αυτή την τακτική του γέροντα. Αφού του τα είπε λοιπόν και συμπλήρωνε και ο Μαυροβουνίου, σαν παιδί τότε νεαρός, του λέει: παιδί μου, να σου πω και εγώ ένα μεγάλο αμάρτημα. Όταν πήγα να χτίσω με αυτή την πτέρυγα, οι αδερφές πήγανε και κόψανε, έπρεπε να κόψω μερικά δέντρα. Όταν κόβανε τα δέντρα, ήταν σαν να μου κόβες μαχαιριές μες στην καρδιά μου. Μήπως, του λέει, παιδί μου, κάνω αμάρτημα και αμαρτάνω κι εγώ που αγαπώ τόσο πολύ τη φύση? Και λέει ο πατήρα φίλο, ο Άγιος Μαυροβουνίου μετά, μακάρι να μάθω να κυρίω έτσι. Μακάρι να δω και εμένα οι μαρτύρες μου. Ο Γιώργος λοιπόν, όντως, ακούτε, μία φορά λοιπόν, γερώτησα Σαλόμη του μονιδρίου της, των Αγίων, τα Άγια των Αγίων λέγεται ένα μονίδριο στην Πάρνο, θεώρησε η καμένη σωστό να πάει, να κάνει ένα πιο ωραίο το δέντρο κορμό, ώστε να ξεπλουτίσει όλο τον κορμό το δέντρο. Λοιπόν, ξεπλύτησε όλο το δέντρο. Του πέφτει για να φαίνεται πιο ωραίο το δέντρο. Της λέει ο γέροντας, εάν αδερφοί συγκλητική, ρώτησα συγκλητική, ξεραθεί το δέντρο, θα κάνεις να κοινωνήσεις 2 χρόνια. 2 χρόνια θα κοινωνήσεις. Αυτή μόλις το άκουσε η καημένη, έπαθε, είναι, ήταν αγωνίστρια τα παιδιά. Έπαθε, τι κάνει, πιάνει τις σακούλες, θυμάστε τις σακούλες που υπήρχαν τότε, τις ψάφινες. Τη λύγει τον κορμό με ψάφινες σακούλες και τις έβραχε τις σακούλες κάθε 2 μέρες να κρατάνε δροσιά για να μην ξεραθεί το δέντρο. Είχε φυτέψει 2 πεύκα το 1918, τα πρώτα πεύκα στην Πάτμο. Δεν ξέραν οι Πατινοί να τα πούνε πεύκα εκεί Παρίσια και τα λέγανε αμφιλοχίες. Ή αμφιλοχιανά. Και έλεγε ο Γιώργος, το ένα δέντρο, το ένα πεύκο το φύτεψε πίσω από το μοναστήρι του Αγίου Ανθρωλόγου και το δεύτερο πεύκο, τα πρώτα, το 18, το φύτεψε στο Χριστό της Αργής, ένα συχαστήριο, ασκητήριο, που πήγαινε ο Γιώργος και αποσυρώταν εκεί. Λοιπόν, στο Χριστό της Αργυρής, τα τελευταία του χρόνια πήγαινε πιο τακτικά, του είχαν μία καρέκλα όταν γέρασε του σκηνοθέτη. Και εκεί ο Γιώργος ή θα έπλεγε κομποσκήνη, ή θα έκανε κομποσκήνη, ή θα έκανε ένα βιβλίο στο κέντρο. Πρέπει δεν καθόταν αργό σχολείο. Όταν εκοιμήθη, αγαπητή μου, σε 40 μέρες το δέντρο αυτό το πέφτω, ξεράφει. Να δείτε τη σχέση. Όχι όμως παθιασμένα πράγματα, αρρωστημένα, όπως κάνουν οι δικοί. Αυτή τη σχέση θα την έχουμε κι εμείς. Όχι όμως αυτά που μας φέρουν αυτή τη δύση τώρα, αυτές τις αρρώστιες. Να προσέξετε και εσείς να ισορροπείτε, γιατί πρέπει να ισορροπήσετε και τα παιδιά σας. Και έχουμε μεγάλη αποστολή, έχετε πιο μεγάλη αποστολή από ό,τι είχαν παλιά οι γονείς, οι πατεράδες, τα αδέρφια, οι πνευματικοί, οι αγωνιστές χριστιανοί. Σήμερα έχουμε έναν άλλο αγώνα, έχουμε ένα άλλο μαρτύριο, που θα πρέπει με τον λόγο και με την πνευματικότητά σας και με την προσευχή σας να πείθετε τον άλλον ότι αυτό είναι άρρωστο που κάνει. Δεν είναι υγιές. Όχι να τον διδάξουμε, δεν μπορούν αυτά πια τα πράγματα σήμερα, στην εποχή μας, αλλά τουλάχιστον να του πούμε ότι είναι αρρώστια αυτό το πράγμα. Παιδάκι μου, αυτό είναι αρρώστια, θα αρρωστήσεις, θα πάθεις, θα έχεις κακά ξεπερδέματα με αυτήν την υπόθεση. Και επίσης τι άλλο τώρα, να σας πω κάτι άλλο. Α, να σας πω τώρα το τέλος του Γέροντα, γιατί δεν υπάρχει τέλος. Πώς εκοιμήθη ο Γέροντας. Ο Γέροντας ήξερε, εμείς πήγαμε με τη μητέρα μου, όπως σας είπα, περίπου αρχές Μαρτίου, με τέλη, αρχές Μαρτίου, να τον δούμε. Ο Γέροντας ήδη έλεγε ότι, παιδιά μου, φέτος δεν θα κάνω Πάσχα μαζί σας. Το έλεγε σε αδερφές σε όλους. Ο Γέροντας ο Παύλος, επειδή ήταν 50 χρόνια σχεδόν κοντά του και ήταν το πιο μεγάλο πνευματικό παιδί, του πήρε το θάρρος και πάει και του λέει, ενώ ήταν μέσα στο κελίδι, του λέει, Γιώργο, πώς ξέρετε ότι δεν θα κάνετε Πάσχα? Το λέτε και το ξαναλέτε, το λέτε. Το πίεσε πολύ ο Γιώργος, ο πατήρ Παύλος, τον Γέροντα, και στο τέλος του λέει, παιδί μου προκαιρού, είδα την Παναγία με τον Θεολόγο. Και είπα, ένευσα στο Θεολόγο, είπα στο Θεολόγο, να παρακαλέσει την Παναγία να με αφήσει να κάνω Πάσχα με τα παιδιά μου. Και γυρίζει, ακούτε, γυρνάει η Παναγία και λέει στον Άγιο Θεολόγο,
Η απόφαση ελήφθη. Πάσχα θα κάνουμε στους ουρανούς. Και εύχομαι και σε εσάς να κάνουμε όλοι μαζί Πάσχα και στους ουρανούς μαζί. Καλή δύναμη. Λοιπόν, νομίζω ότι με αυτό το ωραίο τέλος μας τελείωσε πνευματικά ο πατήρ Αντύπας εδώ πέρα, γέροντας. Μας έδωσε την πιο ωραία ευχή. Να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε Πάσχα στους ουρανούς και εγώ θα το συμπληρώσω να ξέρουμε να κάνουμε Πάσχα και από τώρα, μέσα στην καρδιά μας, γιατί όταν εμπνεόμαστε από τα παραδείγματα των Αγίων, σαν τον Άγιο Αμφιλόχιο το Μακρύ, από τώρα ζούμε και τον Παράδεισο, εν την ημέτρο, και απλά εκεί πέρα θα το ζήσουμε εκτυπώτερον και το Πάσχα και τον Παράδεισο και τα Έσχατα και όλα και την κοινωνία με τον Χριστό και τους Αγίους μας.